podcast της Athens Voice. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Gaslight. Είμαι η Αλεξάνδρα Σκαράκη και αυτό είναι το podcast μου στην Athens Voice. Σε αυτό το podcast θα παρουσιάζω θέματα γύρω από τον εγχώριο και διεθνή κινηματογράφο, την τηλεόραση και την μουσική. Τα πιο ενδιαφέροντα θέματα από ταινίες, σειρές και μουσικά άλμπουμ που αγαπάμε. Μαΐου 2007. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο The CW προέβαλε το τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς Gilmore Girls. Μετά από 7 χρόνια, οι τηλεθεατές αποχαιρέτησαν τη Lorelai, τη Rory, την Emily, τον Richard, τον Luke, τη Suki και τους υπόλοιπους εκκεντρικούς αλλά αξιολάτρευτους χαρακτήρες της φανταστικής μικρής πόλης Stars Hollow στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ιστορία της σειράς που αγαπήθηκε από εκατομμύρια κόσμου διεθνώς και εξακολουθεί να γνωρίζει επιτυχία στις νεότερες γενιές που την παρακολουθούν στις πλατφόρμες streaming. Όμως και για το 22ο επεισόδιο της 7ης σεζόν με τίτλο Bon Voyage, δηλαδή το φινάλε. Και φυσικά την επιστροφή το 2016 με 4 νέα επεισόδια στο Netflix. Γνωρίσαμε τη μαμά Lorelai και την έφηβη κόρη της Rory το μακρινό 2000, τότε που οι έννοιες του binge watching και του streaming ήταν ακόμα άγνωστες στο ευρύ κοινό. Τότε που παρακολουθούσαμε ένα επεισόδιο την εβδομάδα, περιμέναμε με αγωνία το επόμενο και μία σεζόν αποτελούνταν από 22 ή 23 επεισόδια. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, συνειδητοποιήσαμε ότι η δραμεντή δεν αφορούσε σε μια κλασική σχέση μητέρας-κόρης. Ο διάλογος, η χημεία μεταξύ τους και φυσικά η μικρή ηλικιακή διαφορά τις κάνει να μοιάζουν περισσότερο με φίλες παρά συγγενείς. Η επαναστάτρια Lorelai γέννησε στα 16 της χρόνια, όμως πήρε το μωρό και έφυγε από το σπίτι και την καταπιεστική μητέρα της, που την ήθελε να ακολουθεί το lifestyle της υψηλής κοινωνίας. Ξέφυγε από αυτό, ανέθρεψε τη Rory μόνη και αγωνίστηκε για να αποκτήσουν μια ανεξάρτητη ζωή. Καθώς περνούσαν τα επεισόδια, η σεζόν και τα χρόνια, η ιστορία της Amy Sherman-Palladino κέρδιζε όλο και περισσότερους θαυμαστές. Μπορεί από το 2000 έως το 2017 να μην είχε πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης, αλλά το κοινό ήταν πιστό σε όλη τη διάρκεια και οι κριτικοί έγραφαν εξαιρετικά σχόλια για τον γρήγορο ρυθμό του διαλόγου, το έξυπνο σενάριο, το χιούμορ και τις pop αναφορές. Αλλά εκτός από αυτά, το show δημιουργούσε μια αίσθηση ζεστασιάς στους θεατές. Στο Gilmore Girls όλα ήταν φιλόξενα. Ανήκει στα τηλεοπτικά προγράμματα που ονομάζουμε Comfort TV, δηλαδή εκείνα που όσα χρόνια κι αν περάσουν θα παρακολουθούμε σε επανάληψη με την ίδια ευχαρίστηση, γιατί μας χαρίζουν στιγμές χαλάρωσης, χαράς και μπορούμε να πούμε ότι πολλές φορές λειτουργούν ως αγχολητικά. Η Lorelai, από μάνατζερ σε πανδοχείο και λίγο μετά κάτοχος πτυχίου στις επιχειρήσεις, κατάφερε να ανοίξει το δικό της πανδοχείο. Ήταν αυτό που πάντα ονειρευόταν και το κέρδισε με πολύ κόπο, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να εξασφαλίσει στη Rory μια καλή και ποιοτική ζωή γεμάτη από μουσικά, κινηματογραφικά, τηλεοπτικά και λογοτεχνικά ερεθίσματα. Η Rory είχε έναν καλό χαρακτήρα, ήταν άριστη μαθήτρια με φιλοδοξίες να σπουδάσει στο Harvard. Όμως τελικά αποφάσισε να φοιτήσει στο Yale και να ακολουθήσει το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Εκτός από τις δύο πρωταγωνίστριες, παρακολουθήσαμε και τη σχέση τους με τη μητέρα της Lorelai, Emily. Ένα γλυκό πικρό ταξίδι ανάμεσα σε τρεις γενιές γυναικών. Καθώς οι ζωές της Lorelai και της Rory προχωρούσαν, ο δρόμος φυσικά δεν ήταν πάντα ρόδινος.
Τις είδαμε στις καλύτερες και πιο δύσκολες στιγμές τους. Έμαθαν να βασίζονται στις δυνάμεις τους, να εμπιστεύονται, να αγαπούν άφοβα και κυρίως να συγχωρούν. Χαρήκαμε και συγκινηθήκαμε πολύ μαζί τους. Και αυτό γιατί η σειρά είναι αληθινή και μπορούμε να ταυτιστούμε με τους χαρακτήρες. Στις 15 Μαΐου του 2007 λοιπόν, έπρεπε να πούμε αντίο σε αυτή τη φωτεινή αχτίδα που ήταν η σειρά. Η 7η σεζόν γράφτηκε από τον David Rosenthal αφού η original δημιουργός Amy Sherman Palladino αποχώρησε το τέλος της 6η σεζόν γιατί το συμβόλαιό της δεν ανανεώθηκε. Ο νέος δημιουργός έγραψε ένα φινάλε που δεν άρεσε κατά γενική αιμολογία επειδή δεν είχε τη φωνή της Palladino. Ήταν ένα ικανοποιητικό τέλος χωρίς όμως τις 4 τελευταίες λέξεις που για τόσα χρόνια μιλούσε η δημιουργός και τις οποίες δεν γνωρίζαμε. Ας θυμηθούμε τι παρακολουθήσαμε στο Bon Voyage. Έχουν περάσει μερικές ώρες από τότε που η Rory αποφύτησε από το Yale. Πριν ανοίξει τα φτερά της μετά το πανεπιστήμιο και βρεθεί στην πρώτη της επαγγελματική στέγη, η Rory κανονίζει με τη μητέρα της να περάσουν λίγο χρόνο μαζί, ταξιδεύοντας. Η Lorelai λέει στην κόρη της ότι θα πρέπει να ξαναβάλει τη στολή και να κάνουν αναπαράσταση της αποφύτησης για την κοινότητα του Stars Hollow. Αλλά τα σχέδια αλλάζουν όταν η Rory ανακοινώνει ότι της πρότειναν και ξεκινάει άμεσα δουλειά στην προεκλογική καμπάνια του Μπαράκ Ομπάμα και τον ακολουθεί από πολιτεία σε πολιτεία. Οι κάτοικοι της μικρής πόλης είναι πολύ στεναχωρημένοι που δεν θα γίνει το πάρτι που περίμεναν, όμως ο ιδιοκτήτης του δημοφιλούς εστιατορίου Luke ετοιμάζει μία έκπληξη. Στείνει μία μεγάλη σκηνή στην πλατεία και έτσι εκείνη τη βροχερή μέρα όλοι αποχαιρετούν τη Rory με χειροκροτήματα και δάκρυα στα μάτια και εμείς οι θεατές τη σειρά που μας κρατούσε την καλύτερη συντροφιά όλα αυτά τα χρόνια. Το φινάλε ήταν ένα roller coaster συναισθημάτων με μικρές αναφορές στο πρώτο επεισόδιο εκεί που άρχισαν όλα. Υπήρχε νόημα, η ιστορία δέθηκε με έναν όμορφο και πολύ συγκινητικό τρόπο. Μετά τους τίτλους τέλους, οι φανς επέμειναν με κάθε τρόπο για μια συνέχεια της ιστορίας είτε με τη μορφή ταινίας ή σε νέα επεισόδια. Για πολλά χρόνια κυκλοφορούσαν φήμες που ήθελαν την επιστροφή της σειράς, όμως παρέμεναν απλά φήμες. Το 2015 και μετά το reunion με τους περισσότερους ηθοποιούς σε φεστιβάλ στο Τέξας, κάτι φαίνεται πως άλλαξε. Λίγο μετά, οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και στις 25 Νοεμβρίου του 2016 είδαμε την ολοκλήρωση της ιστορίας όπως την οραματιζόταν η Amy Sherman Palladino. Το revival ήταν στο Netflix και με ένα πάτημα του κουμπιού Play θα μεταφερόμασταν για ακόμα μία φορά σε αυτόν τον όμορφο κόσμο. 14 χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της original σειράς στο δίκτυο CW, γιορτάζουμε και θυμόμαστε με αγάπη τη σειρά που άλλαξε την καθημερινότητά μας. Και όπως είπαν κάποια στιγμή και οι πρωταγωνίστριες στις πρώτες σεζόν, δεν είναι απλά μια σειρά, αλλά ένας τρόπος ζωής, μια θρησκεία. Ήταν το podcast Gaslight της Athens Voice με την Αλεξάνδρα Σκαράκη. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.